Κύριε Κοντογιώργη, αρχικά καλημέρα σας, Παρασκευή πρωί, και θέλω να σας ευχαριστήσω έτσι για το χρόνο που διαθέτετε, τελευταία ημέρα μιας εβδομάδας με πολλά, όπως λένε, πυκνά πολιτικά γεγονότα. Καλημέρα. Καλή σας μέρα, να είστε καλά και στους ακροατές μας. Θέλω, κύριε καθηγητά, να ξεκινήσουμε λίγο με το αν συμμερίζεστε την άποψη ότι αυτό που έχει συμβεί την Κυριακή, την περασμένη των ευρωεκλογών, στην ουσία έχει αδρανοποιήσει πλήρως τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ίδιο το κομιτάτο, να το πω έτσι, την Κομισιόν, και δημιουργεί ποικίλες εξελίξεις. Πώς το διαβάζετε εν ολίγη, συνολικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κοιτάξτε, αυτό που συνέβη ήταν για τους Ευρωπαίους ηθήνοντες και των κρατών μελών και των Βρυξελών ένα σοκ, διότι ευρέθησαν ξαφνικά να αισθάνονται ηγεμόνες με όρους υψηλής περιφρόνησης προς τις κοινωνίες. Δεν αισθανόταν ότι έχουν να δώσουν κανέναν λογαριασμό σε αυτές και ότι συνομιλητές τους ήταν κάποιοι άλλοι, αυτοί για τους οποίους θεσμοθετήθηκε ή μάλλον εξελίχθηκε η Ευρώπη και αυτή τη στιγμή είναι οι ηθήνοντες του κόσμου, οι διεθνείς των αγορών. Αυτή η υψηλή περιφρόνηση λοιπόν για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια έλαβε προκλητικές διαστάσεις σε επίπεδο πολιτικών. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η λεοντή τους αποκαλύφθηκε. Βγήκε δηλαδή στην επιφάνεια και μάλιστα διατυπώθηκε με όρους πολιτικού προτάγματος και ιδεολογίας όλο αυτό το οποίο σκεφτόντουσαν και επεξεργαζόντουσαν την προηγούμενη περίοδο. Έγιναν πολιτικές δηλαδή. Οπότε ξαφνικά διαπίστωσαν ότι ό,τι έκρυβαν από τις κοινωνίες και επομένως τις διατηρούσαν εν υπνώση, ξαφνικά βγήκε στην επιφάνεια και βγαίνοντας στην επιφάνεια αποτυπώθηκε στο επίπεδο της ψήφου. Δεν είναι τυχαίο, κύριε Σαχίνη, ότι αυτή τη στιγμή η όποια νομιζόμενη αντίληψη κοινού συμφέροντος ή ιδεολογίας προόδου, σε εισαγωγικά το λέω αλλά για να γίνω κατανοητός, δεν έχει να κάνει με την αριστερά ούτε με το κέντρο. Δεν υπάρχουν αυτά τα σχήματα, τα λέω για να γίνομαι κατανοητός, αλλά προς αυτό που θεωρούν ότι είναι άκρα δεξιά. Εκεί ψάχνουν είτε τιμωρητική ψήφο είτε σωτηρία. Ξέρετε πόσο ανατριχιαστικό είναι αυτό για αυτούς οι οποίοι προέβαλαν την ηταμή στάση απέναντι στις κοινωνίες, που υποτίθεται ότι εκεί που είναι στην πολιτική έχουν σκοπό να εκπληρώσουν το συμφέρον και τη βούληση των κοινωνιών. Λοιπόν, στράφησαν ολοκληρωτικά εναντίον των κοινωνιών και μάλιστα με προκλητικό τρόπο, χτυπώντας ουσιαστικά τον πυρήνα της πολιτισμικής, οικονομικής, κοινωνικής υπόστασης και βεβαίως την ασφάλεια των πολιτών. Δηλαδή όλο αυτό το πολιτισμικό μέρος πάνω στο οποίο στηρίχθηκε άλλωστε και ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός πολιτισμός. Νιώθετε ότι αυτή είναι μη αναστρέψιμη κατάσταση ή εδώ ό,τι ορίζεται ως κυρίαρχη δύναμη στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιχειρήσει μία ρελάνς? Κύριε Σαχίνη, οποιαδήποτε ρελάνς και αν επιχειρήσει η άρχουσα τάξη της Ευρώπης, όπως και των κρατών, θα έχει υποκριτικό χαρακτήρα για να ρίξει στάχτη στα μάτια. Όταν κάποιος μεγαλώνει μέσα σε ένα κλίμα, ό,τι και να κάνει για να μπορέσει να επιβιώσει, το κάνει με όρους υποκρισίας. Δεν το πιστεύει. Λένε, ακούμε διάφορους, ότι έλαβαν το μάθημα και θα ανταποκριθούν. Σε τι θα ανταποκριθούν, αφού
διαθέτουν υψηλή περιφρόνηση προς την κοινωνία, θα λειτουργήσουν ως παράγοντες εκπρόσωποι των κοινωνιών? Προφανώς όχι. Θα τους ξεγελάσουν με διάφορα μέτρα προσαρμογής και από κάτω θα δουλεύει το υπόλοιπο σύστημα στο οποίο πιστεύουν. Δεν μπορούν να αλλάξουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν ζυμωθεί μέσα σε αυτό το κλίμα της αντίληψης που διδάσκει η άρχουσα ιδεολογία, άρα και τα συμφέροντα των τωρινών ηγεμόνων που έχουν αλλάξει βεβαίως την τελευταία δεκαετία και που είναι ξένα σώματα, αισθάνονται ότι είναι ξένα σώματα προς την κοινωνία. Γι' αυτό και δεν θέλουν να ελέγχονται, γι' αυτό και δεν θέλουν να δίνουν λογαριασμό. Πώς θα κινηθούν αυτοί οι άνθρωποι? Θα πάψουν στην Ευρώπη να υπάρχουν τα λόμπι με τα οποία νομοθετούν? Με συγχωρείτε, δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Ξέρετε, οι πολιτικές διαμορφώνονται με βάση συσχετισμούς, δηλαδή ισορροπίες. Και μεγάλη δόση αλήθειας έχει αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι απουσιάζει περισσότερο από όσο στα κράτη-μέλη? Η κοινωνία. Αν λοιπόν αυτοί αποφασίζουν και σκέφτονται μέσα στο γραφείο τους με βάση τα συμφέροντα που τους πλησιάζουν και επεξεργάζονται και τις προτάσεις, έτσι θα λειτουργήσουν. Τους είπαν κάτι, είναι δε τόσο πολύ ενεργούμενα, πυθικίζοντα όντα, που είναι κάποιοι που κάνουν τις ανάλογες επεξεργασίες για να οδηγήσουν στα ανάλογα συμφέροντα, τα δικά τους, και αυτοί πυθικίζουν νομίζοντας ότι ανακάλυψαν ξαφνικά την πεμπτουσία της πολιτικής και του μέλλοντος. Λοιπόν, πάνε ολοταχώς προς την καταβαράθρωσή τους, διότι έρχονται αντιμέτωποι με την κοινωνία. Κύριε Σαχίνη, ηγέτης, όπως για όποιον γνωρίζει την ιστορία, είναι εκείνος ο οποίος περιποιεί συμφέροντα στις κοινωνίες του. Είναι σε αρμονία με την κοινωνική βούληση και το κοινωνικό συμφέρον. Αυτός ο οποίος στρέφει την πλάτη στις κοινωνίες γίνεται το απολίθωμα και ο απλός διαχειριστής ξένων συμφερόντων. Άρα λοιπόν σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να βγουν μεγάλοι ηγέτες, διότι ιδεολογικά δεν έχουν ζυμωθεί, αποκλείονται εκείνοι που μπορούν να είναι μεγάλοι ηγέτες διότι οι συσχετισμοί δεν το επιτρέπουν, και βεβαίως από την άλλη μεριά έχουμε τις κοινωνίες οι οποίες το μόνο που μπορούν να κάνουν, γιατί μιλάμε για τις κοινωνίες, αλλά οι κοινωνίες είναι άθροισμα ατόμων. Δεν μπορούν ο καθένας να κάνει καθολική την απόφαση και να είναι αυτή της κοινωνίας. Ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν υπάρχουν μηχανισμοί, η θέσμιση της κοινωνίας εν προκειμένου, που θα επιτρέψει να βγει η κοινή βούληση, η κοινή απόφαση. Άρα δεν μπορεί να πούμε ότι αυτό που πιστεύει ο καθένας, έστω και αν είναι το ίδιο με τον διπλανό του, θα μπορέσει να το κάνει μια κοινωνία πράξη. Γιατί δεν μπορεί να ξυπνήσει σήμερα το πρωί συντεταγμένα με βάση ό,τι σκεφτόταν την προηγούμενη μέρα και να πάει να το κάνει πράξη στις πλατείες ή απέναντι στην εξουσία. Απόδειξη ότι η μοναδική στιγμή που τους επιτρέπεται της κοινωνίας να κάνει πράξη τη σκέψη της είναι η στιγμή των εκλογών. Τότε μόνο μπορεί στιγμιαία να λειτουργήσει ως συλλογικότητα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει μια καθολική κατάρρευση, δηλαδή απονομιμοποίηση του πολιτικού συστήματος σε επίπεδο Ευρώπης και σε επίπεδο των επιμέρους χωρών. Οι ή έχουν στρέψει την πλάτη στις πολιτικές ηγεσίες και στις πολιτικές που ακολουθούν, ή έχουν κάνει ακόμα κάτι περισσότερο, ψηφίζουν αντισυμβατικά, δηλαδή πολιτικές δυνάμεις που έχουν ουσιαστικά τιμωρητικό χαρακτήρα ή που τους αγγίζουν τα επιμέρους ζητήματα τα οποία αξιοποιούν και προβάλλουν. Έχετε πει στο παρελθόν σε μία συνομιλία μας ότι αυτές οι λεγόμενες αντισυμβατικές δυνάμεις μπορεί να αποδειχτούν στο τέλος η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Ωστόσο, θέλω να σας ρωτήσω δύο ζητήματα στο μεγάλο κάδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ένα συμβολικό και το άλλο πιο βαθύ. Το συμβολικό είναι το εξής.
αναζητούμε και εμείς και πολλοί ακροατές, κύριε Κοντογιώργη, το έθεσαν ως θέμα, σε απόλυτο αριθμό ψήφων πολιτών Ευρωπαίων, πόσοι αρνήθηκαν να πάνε στις κάλπες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν υπάρχει μέχρι τώρα στις επίσημες σελίδες. Υπάρχει μόνο ένα ποσοστό. 50% εδώ, 60% εκεί, 40% πιο πέρα. Αλλά πόσοι Ευρωπαίοι πολίτες, χώρες μέλη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρνήθηκαν να πάνε στην κάλπη, δεν καταγράφεται. Σε επίπεδο συμβολισμού σας λέει κάτι? Κοιτάξτε, είναι πολλά που κρύβουν. Δεν είναι λίγα. Εάν δείτε, προσέξετε κύριε Σαχίνη, πάρετε το Σύνταγμα και δείτε το Ελληνικό Σύνταγμα και δείτε τι προνοεί και πώς εφαρμόζεται, θα διαπιστώσετε ότι παραβιάζεται στο 99,99%. Από ποιους? Από τους θεματοφύλακες, τα κόμματα. Και όταν λέμε τα κόμματα, μην νομίσουμε ότι έχουμε ιδεολογικές παρατάξεις. Τα κόμματα είναι οι ηγεσίες τους. Σήμερα, παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα, και όχι μόνο, το κομματικό σύστημα έχει καταρρεύσει, διότι δεν έχει να προτείνει τίποτε. Οι ηγεσίες είναι, δηλαδή οι αρχηγοί που διαγωνίζονται ποιος θα πάει σε αυτό το πόστο που του είναι πολύτιμο. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό ζήτημα. Άρα όταν στην Ελλάδα έχουμε το 60% αποχή, πέραν του ότι τα λευκά αντισυνταγματικό το τρόπο δεν υπολογίζονται, ξέρετε τι σημαίνει αυτό, έτσι, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. Εάν δεν υπολογίσει κανείς, εάν δηλαδή υπήρχε δικαιοσύνη και προσέφευγε κανείς στη δικαιοσύνη και διαπίστωνε η δικαιοσύνη ότι τα λευκά που δεν υπολογίζονται συνιστούν αντισυνταγματικότητα, θα έπρεπε να είναι άκυρες οι εκλογές. Είναι νοητό απ' την άλλη να βγαίνουν κυβερνήσεις, δηλαδή να υπάρχει αυτή η εξαπάτηση στην διάσταση μεταξύ εκλογικής και κοινοβουλευτικής, όπως λέγεται, πλειοψηφίας. Το 11% να βγάζει πλειοψηφία στη Βουλή, το 15% να βγάλει πλειοψηφία στη Βουλή. Ποιος συνταγματολόγος διανοήθηκε, επειδή είναι μέρος του προβλήματος, αυτοί θεμελιώνουν τη βάση πάνω στην οποία κινείται η πολιτική. Ποιος διανοήθηκε να πει ότι δεν νοείται να έχουμε πολιτικό σύστημα το οποίο, έστω εκλόγιμη μοναρχία όπως είναι το σημερινό, το οποίο να μην λαμβάνει υπόψη του την απαρτία. Δηλαδή ένα ελάχιστο ψήφων που θα έπρεπε να μετέχει των εκλογών για να είναι έγκυρες οι εκλογές. Το 50% εγώ θα σας έλεγα, που θα έπρεπε να είναι μεγαλύτερο. Ελάχιστο δηλαδή συμμετοχής, το οποίο να δίνει την εγκυρότητα και την νομιμοποίηση σε αυτόν που θα κυβερνήσει, στο όνομα της πλειοψηφίας. Αλλά όταν έχετε πολιτικούς ηγέτες, μην νομίζετε ότι είναι ανακάλυψη ελληνική αυτό που θα σας πω, είναι το επίσημο δόγμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στο δυτικό κόσμο. Ότι δηλαδή η πλειοψηφία είναι η μειοψηφία που εκλέγει των συμμετεχόντων και οι πολιτικές που εφαρμόζονται είναι οι πολιτικές των μειοψηφιών. Εδώ τους ακούσαμε ο μεν καταληψίας πρωθυπουργός να μιλάει για ετερόκλητο όχλο, γιατί είχε μάθει στο πανεπιστήμιο να χειραγωγεί και να τρομοκρατεί τους πάντες και αυτός να αποφασίζει, και αυτό το έκαμε κυβέρνηση. Ο δε κύριος τωρινός πρωθυπουργός το είπε ξεκάθαρα, διότι συναντιόνται και με την κυρία την οποία την προέβαλε και την έβαλε, γιατί είχε δώσει πολλά και καλά διαπιστευτήρια όσο ήταν στην προηγούμενη θέση της, για την τυραννία της πλειοψηφίας. Τυραννία της πλειοψηφίας, εκτός του ότι είναι δόγμα του 18ου και του 19ου αιώνα, στην εποχή της απολυταρχίας που προσέγγιζαν την ψήφο της κοινωνίας ως ένα εφιαλτικό σενάριο, αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει. Ότι θα με εκλέξει η πλειοψηφία,
αλλά επειδή είναι καθυστερημένη, αντιδραστική και επειδή εγώ είμαι αλαζόνας και τα ξέρω όλα, θα αποφασίζω με βάση τους ομοίους μου, δηλαδή με αυτούς που μπορούν να συναντιόμαι, δηλαδή με βάση τις μειοψηφίες. Θέλω... Με την ιστορία ότι η νομοθεσία και η διακυβέρνηση γίνεται εκεί που είναι δημοκρατικοποιούμενες οι κοινωνίες, γίνεται με βάση την καταφύσιν πολιτισμική πραγματικότητα, δηλαδή με βάση την πλειοψηφία. Γιατί το καταστάλαγμα της πλειοψηφίας βγάζει την κοινή βούληση. Αυτό στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχει πάψει να υπάρχει. Γι' αυτό και έχουμε αυτή την καθολική κατάρρευση αυτή τη στιγμή και του πολιτικού συστήματος και των πολιτικών του. Μέσω των πολιτικών του εννοείται. Έφτασε στο να διαπιστώσει ο κοινός λαός ότι αυτό το πολιτικό σύστημα δεν παράγει πολιτικές κοινού συμφέροντος. Κύριε Κοντογιώργη, τόση ώρα που σας ακούω και αρπάζω έτσι την ευκαιρία από αυτό που είπατε, ότι χρειάζεται έστω ένα ελάχιστο πιστοποίησης συμμετοχής. Θα σας πάω λίγο σε ένα αγαπημένο κεφάλαιο σε εσάς. Όλοι οι πολιτικοί και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη επικαλούνται ως πρότυπο την αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία. Στην αρχαία Αθηναϊκή Δημοκρατία υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες σε άμεσα δημοκρατικές καταστάσεις, όπου όμως υπάρχει και ένας απαράβατος όρος. Οι αποφάσεις είτε πλειοψηφίας και καταγραφής μειοψηφίας που λαμβάνονται θα πρέπει να έχουν ένα ελάχιστο των συμμετεχόντων πολιτών. Είναι έτσι? Ακριβώς. Μάλιστα. Αυτή είναι η έννοια της απαρτίας. Δεν μπορεί να ανέβει στην πνίκα ένας αριθμός 150 ανθρώπων, λέω τώρα ένα τυχαίο δείγμα, και να αποφασίσει για το σύνολο. Πρέπει οι συμμετέχοντες να έχουν το ελάχιστο ενός αριθμού, το οποίο να είναι αντιπροσωπευτικό του συνόλου. Βλέπετε, τις δημοσκοπήσεις δεν τις ήξεραν τότε, αλλά ήξεραν πώς θα βγάλουν την αντιπροσωπευτική απόφαση δυνάμει του κοινού συμφέροντος. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ο Αριστοτέλης, εάν ρωτήσετε, κύριε Σαχίνη, πηδάω από παρένθεση σε παρένθεση, αλλά έχει ενδιαφέρον νομίζω. Εάν ρωτήσετε κάποιους από αυτούς που διδάσκουν πολιτική θεωρία, αυτούς που διδάσκουν συνταγματικό δίκαιο, αυτούς που είναι μέσα στα πράγματα, δηλαδή και κινούνται, κυρίως εκείνοι που κινούνται οριζοντίως ανεξαρτήτως κομματικής παράταξης στην εξουσία. Τι έχει πει ο Αριστοτέλης, θα σας κοιτάξει με ένα αποσβολωμένο μάτι και μπορεί να σας πει ότι είναι πολύ παλιός για να τον διαβάσουμε. Αλλά διδάσκουν τα απολιθώματα της εποχής της απολυταρχίας που στοχάζονταν απλώς πώς θα βγουν από την απολυταρχία, από τον Μπενζαμέν Κονστάν, τον Χόμπς, τον Καντ, απολυθώματα για να ερμηνεύσουν την εποχή μας. Ο Αριστοτέλης λοιπόν, που ζει τη δημοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, είναι βαθύς δημοκράτης στο στοχασμό του και μάλιστα σε κοινωνικό επίπεδο θέλει τη μεσότητα, δηλαδή τη μεσαία τάξη να κυριαρχεί για να λαμβάνονται και υπόψη οι συνολικές επιθυμίες των, να συμβιβάζονται δηλαδή οι ισχυροί με τους θύτες, δηλαδή την εργατική τάξη, ας το πούμε, για την εποχή. Τι λέει λοιπόν ο Αριστοτέλης? Ότι εάν σταθμίσουμε ποιος παράγει καλύτερο πολιτικό αποτέλεσμα υπέρ της κοινωνίας, ο ένας, οι ολίγοι, οι όλοι, όλοι λέει, γιατί ο ένας θα κοιτάξει το δικό του συμφέρον και τον πέριξ αυτού συγκατανευσιφάγων, οι ολίγοι το συμφέρον των ολίγων, η ολιγαρχία, και οι πολλοί παράγουν το καλύτερο αποτέλεσμα, αυτό που περιφρονούν αυτοί οι κύριοι, δηλαδή οι πολλοί είναι η πλειοψηφία, ο κοινός λαός. Ξέρετε γιατί το λέει, πώς το εξηγεί? Διότι οι αποφάσεις της κοινωνίας δεν είναι
το άθροισμα των απόψεων που έχει ο καθένας, αλλά είναι η συμπύκνωση μιας κοινής βούλησης που βγαίνει και αναδεικνύεται ως απόφαση. Είναι η σοφία, λέει, του όλου. Μπορεί ο ειδικός να είναι ανώτερος από τον κάθε έναν χωριστά, από τον κοινό λαό, τον ψαρά, τον οποιονδήποτε, αλλά όλοι μαζί βγάζουν μια σοφία η οποία είναι ανώτερη από όλους. Υπάρχει όμως εκεί, ναι, χρειάζεται η κοινωνία να έχει αντίληψη και βούληση πολιτικής ελευθερίας. Αυτό που έχει για την ατομική του ζωή να έχει και για αυτό το ζήτημα. Και για το ζήτημα δηλαδή της πολιτικής του αυτονομίας. Όταν παρετείται, και σκεφτείτε, το έχω πει πολλές φορές, και πονάει τους ολιγάρχες και τους κομματοκράτες οι οποίοι από κάτω θεωρούν ότι αυτά τα ζητήματα είναι κουραστικά για το μυαλό τους. Όταν λοιπόν είναι πολύ ικανοποιημένοι από την επιλογή ενός ο οποίος καθορίζει τις τύχες και του ενός εκάστου αλλά και του συνόλου, και αυτό το θεωρούν ομαλό στον 21ο αιώνα, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό τους, με τις γνώσεις τους. Και βεβαίως το κάτι δεν πάει καλά έχει να κάνει και με την υψηλή περιφρόνηση προς την κοινωνία. Είναι ιδεολογική, γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι αυτό σήμερα έχει γίνει διάχυτο σε όλα τα στρώματα του πολιτικού προσωπικού, από αυτό που λέγεται δεξιά μέχρι αριστερά, ότι κανείς δεν θέλει να συζητήσει αυτή την πραγματικότητα που ζούμε, αυτή την εφιαλτική πραγματικότητα, δηλαδή να διαμορφώσουμε ένα πολιτικό σύστημα που θα αναφέρονται στο παρόν και στο μέλλον, εκεί που πάμε. Να είναι δηλαδή ένα σύστημα που θα διαμορφώσει τους όρους της μετάβασης από την αυστηρή και αναχρονιστική εκλόγιμη μοναρχία σε μια προσομοίωση αντιπροσώπευσης. Θέλω να πάω και σε ένα κατά τη γνώμη μου βαθύτερο ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να έρθουμε στη μικρότερη εικόνα στην πατρίδα μας. Θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια αποτύπωση των λαών, των πολιτών, των εκλογέων αν θέλετε καλύτερα, σε ευρωεκλογές αυτές. Το αφήγημα όμως των ηγεσιών, είτε είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε των ισχυρών χωρών, παραμένει το ίδιο. Ετοιμαστείτε με οικονομίες πολέμου. Κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι και μια τρανή απόδειξη ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και οι γείτορες της χώρες μέλη δεν έχουν πια παραγωγική βάση παρά μόνο να παράξουν με όρους πολέμου. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι αποκωδικοποιούν την οργή, την απόγνωση, την ανισότητα, τη φτώχεια, την ακρίβεια, το ενεργειακό χάος στην Ευρώπη για τους λαούς οι γείτορες? Να σας πω, από τη μια μεριά υπάρχει μια πραγματική κατάσταση. Το γεγονός δηλαδή ότι έχουμε έναν πόλεμο στην Ευρώπη. Όμως αυτός ο πόλεμος έχει να κάνει με την λεμαργία αυτή τη στιγμή, θα έλεγα, της Δύσης απέναντι στη Ρωσία. Δεν θέλει τη Ρωσία να είναι εταίρος στο παγκόσμιο παιχνίδι η Δύση, τη θέλει να είναι προσάρτημα. Βλέπει ότι έρχεται η μεγάλη αντιπαράθεση με την Κίνα, αλλά σε αυτή τη μεγάλη αντιπαράθεση θέλει να ξεκαθαρίσει τους λογαριασμούς της με την Ρωσία. Γιατί η Ρωσία έχει τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές. Κάποτε έγραφα πριν πολλά χρόνια ότι εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούσε έναν συνεταιρισμό με τη Ρωσία, όχι να γίνει πλήρες μέλος, αλλά προνομιακός εταίρος, και τα ευρωπαϊκά κεφάλαια εισέδιαν στη Σιβηρία και αλλού, το επίπεδο της Ευρώπης αυτή τη στιγμή θα ήταν παγκόσμια πρωτοπόρο σε όλα τα επίπεδα. Δεν όμως μπορεί να απεξαρτηθεί από την Αμερική. Εγώ δεν θα έλεγα ότι πρέπει να απεξαρτηθεί από την Αμερική. Θα έπρεπε η Δύση συνολικά να αντιμετωπίσει την Ρωσία ως την μεγάλη πηγή της ισχύως της.
Η Ρωσία, ξέρετε, σε αντίθεση με την Κίνα και κατά έναν τρόπο και με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, που είναι το κρίσιμο ζήτημα για μας, η Ρωσία δεν μετέχει στη διεθνή των αγορών. Είναι μια μεγάλη δύναμη σε στρατιωτικό επίπεδο, σε επίπεδο πρώτων υλών, αλλά δεν μετέχει σε αυτό που είναι το χρηματοπιστωτικό και οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο αποδίδει αυτή την έννοια της διεθνούς των αγορών που καθορίζει τους όρους της ηγεμονίας σήμερα στο οικονομικό και πολιτικό πεδίο. Αυτό λοιπόν θα ήταν μια μεγάλη συνεισφορά προς όφελος της Δύσης, ένας τέτοιος συνεταιρισμός. Δεν τον θέλουν. Θέλουν την καθυπόταξή τους. Και το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία μπορούμε να το δούμε στη διαχρονία του. Η πρώτη φάση ήταν να ενσωματώσουν τον ζωτικό χώρο, τις χώρες που συγκροτούσαν τον ζωτικό χώρο της Σοβιετικής Ένωσης όταν κατέρευσε, άρα της Ρωσίας, στην Δύση μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες αυτές οι ανατολικές χώρες ενσωματώθηκαν εκεί. Θέλανε όμως να πάνε και να διεισδύσουν και στο μαλακό υπογάστριο της Ρωσίας, διότι μια μεγάλη δύναμη, εάν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στις θάλασσες, δεν μπορεί να είναι μεγάλη δύναμη. Θα δημιουργήσει όρους έκρηξης. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία είναι αυτή η μάχη που δίνεται για λογαριασμό της Δύσεως από τη μια μεριά με τη Ρωσία. Δηλαδή πώς θα ελέγξουν την Ρωσία ώστε να μην γίνει εταίρος, αλλά να είναι ένας μεγάλος σημαντικός παράγων, προσάρτημα όμως στην δυτική ηγεμονία. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και βεβαίως εδώ έχουμε φτάσει να αιμορραγεί η Ευρώπη. Υπάρχει όμως και μια άλλη διάσταση, ξέρετε, που δεν νομίζω ότι δεν την έχουν δει. Όσο καταραίει ένα πολιτιακό οικοδόμημα, τόσο διαπιστώνουμε το αντίθετο, αλλά με όρους αναλογίας, και όταν είναι στην ηγεμονική του άνθηση. Δηλαδή εδώ καταραίοντας αυτό το καθεστώς που έχει επιβληθεί ιδίως στην Ευρώπη, προσπαθεί να δημιουργήσει τους όρους της συνοχής των κοινωνιών μέσα από την πολεμική αναμέτρηση. Δεν τους βγαίνει. Γιατί ή έχουμε κάποιον που θέλει να λειτουργήσει εκτατικά, περίπτωση Ερντογκάν και Τουρκίας, οπότε συσπυρώνει γύρω από αυτό που είναι το διακύβευμά τους, ή έχουμε αυτούς οι οποίοι είναι σε καταστολή και σε καθίζηση, οι οποίοι πάλι επιδιώκουν να δημιουργήσουν όρους συνοχής μέσα από μια τέτοια πολεμική εξωτερική αναμέτρηση. Δεν βγαίνει στην Ευρώπη αυτό, διότι οι ίδιοι Ευρωπαίοι δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν τους όρους ενός ευρωπαϊκού πατριωτισμού. Βλέπουμε ότι η κάθε χώρα διακρίνει διαφορετικά αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Γιατί είναι διαφορετικά τα συμφέροντά της. Άρα λοιπόν, αφού δεν υπάρχει ο συνεκτικός πατριωτισμός που θα λειτουργήσει απέναντι στην αντίπαλη πλευρά με όρους πολέμου, δεν μπορεί και να νομιμοποιηθεί αυτός ο πόλεμος για να δημιουργήσει την εσωτερική συνοχή. Λοιπόν, σαφές. Θέλω να έρθουμε λιγάκι στο δικό μας μικρό χωριό, την Ελλάδα. Και θέλω να σας ρωτήσω, εάν συμμερίζεστε την άποψη που διατυπώνουν ορισμένοι, ότι μετά την Κυριακή των ευρωεκλογών και αυτή τη θηριώδη αποχή, εκτός από πολιτικό θέμα για το πολιτικό σύστημα, υπάρχει στον πυρήνα του και πολιτιακό ζήτημα. Υπάρχει. Να σας πω κάτι. Πολιτιακό ζήτημα στην Ελλάδα υπάρχει εξ αντικειμένου από την ώρα που εμφυτεύθηκε αυτό το πολιτικό σύστημα δια του απολυταρχικού κράτους στην ελληνική χώρα μετά την Επανάσταση.
Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο και γι' αυτό βλέπουμε ότι οι πολιτικές του κράτους είναι πολιτικές καταστροφής του ελληνισμού. Ή το ένα θα έπρεπε να επικρατήσει το άλλο. Και επειδή το μαχαίρι το κρατούσε το κράτος, επικράτησε αυτό και εξαήλωσε τον ελληνισμό από κάθε άποψη. Από οικονομική, πολιτισμική, δημογραφική κλπ. Τα έχω εξηγήσει αυτά, νομίζω περιτεύει να τα επαναφέρω. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή έχουμε ένα διαρκές πολιτιακό ζήτημα που έχει να κάνει με τον πυρήνα της ύπαρξης του ελληνικού κόσμου και από την άλλη μεριά έχουμε σήμερα την εκδήλωση αυτής της κατάρρευσης. Γιατί έχουμε την εκδήλωση αυτής της κατάρρευσης? Διότι περάσαμε, κύριε Σαχίνη, μία περίοδο που είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης, η οποία έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι η περίοδος εκείνη που λεηλατήθηκε αυρόχισποσύνη. Η ελληνική κοινωνία κατά προσχημάτιστο τρόπο λεηλατήθηκε στα οικονομικά της, λεηλατήθηκε στα πάντα. Και σε πολλές επαναλαμβανόμενες εκδοχές. Ακόμα και τα πακέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιήθηκαν για να εξαγοραστούν συνειδήσεις με λαϊλατικό τρόπο. Και όταν έφτασαν τη χώρα στην πτώχευση, δεν πιστεύω να έδωσε κανείς λογαριασμό σε αυτό, γι' αυτό, όταν έφτασαν τη χώρα στην πτώχευση, την παρέδωσαν στους δανειστές. Οπότε έφταιγαν οι δανειστές για όσα έγιναν. Ακούτε πολλές φορές σήμερα τους περισπούδαστους διανοούμενους ή τους πολιτικούς μας όλων των αποχρώσεων να μας λένε ότι φταίει η Ευρώπη, φταίει η Αμερική, φταίει η Ρωσία, φταίει η Κίνα, δεν ξέρω ποιος φταίει, αλλά δεν φταίει τίποτε στο εσωτερικό της χώρας. Εκείνοι είναι που μας εκμεταλλεύτηκαν. Μα ποιος τους παρέδωσε την Ελλάδα, τη χώρα, για να την εκμεταλλευτούν? Γιατί δεν συνέβη αυτό στις άλλες χώρες που βρέθηκαν σε κρίση? Και γιατί άλλες χώρες δεν βρέθηκαν σε κρίση και βρέθηκε η Ελλάδα και ορισμένες άλλες? Προσέξτε λίγο. Η κρίση στην Πορτογαλία, η κρίση στην Ιρλανδία, η κρίση στην Ιταλία δεν ήταν κρίση του πολιτικού συστήματος που προκάλεσε την κατάρρευση και την πτώχευση. Ήταν των τραπεζών, ήταν πολλών άλλων παραγόντων, αλλά παρέμενε το πολιτικό σύστημα για να μπορέσει να ανασυγκροτήσει τη χώρα. Εδώ στην Ελλάδα το πρόβλημα ήταν η ίδια η πολιτική τάξη με τους γύρω της. Άρα λοιπόν ποιος θα ανάτασε τη χώρα? Έχουμε τρία μνημόνια λεηλασίας, εκτός από τη λεηλασία που έγινε προηγουμένως. Στη διάρκεια της παράδοσης της στους δανειστές, αλλά δεν έχουμε ένα μνημόνιο εναντίον του κράτους. Το κράτος, κύριε Σαχίνη, σήμερα είναι πανομοιότυπο με αυτό που ήταν πριν από την κατάρρευση της χώρας και αντιστάθηκαν, παρέδωσαν τη χώρα στους δανειστές, λεηλάτισαν δια των μνημονίων τον πλούτο και τη ζωή των ανθρώπων της χώρας, άδειασαν την Ελλάδα από πληθυσμό, αλλά διατήρησαν τα κεκτημένα τους. Δεν άλλαξε τίποτε απολύτως. Αυτό το κράτος λοιπόν συνεχίζει την πορεία του. Θέλω να μου πείτε. Το απίθανο αυτό παράδειγμα ότι δεν έχει γίνει όχι μόνο από τον Τσίπρα και τους άλλους των μνημονίων, αλλά από την υποτιθέμενη μεταμνημονιακή εποχή τίποτε από την παρούσα κυβέρνηση που να έχει να κάνει με το παραμικρό της αλλαγής του κράτους. Ακόμα και η ψηφιακή μεταρρύθμιση που επιχειρούν γίνεται μονοσήμαντα για να αποφύγουν να πάρουν μέτρα για να λειτουργήσει το κράτος. Και έχουμε τον Πρωθυπουργό να μας λέει τι? Ότι δεν μπορεί να απολύσει, άρα να επιβάλλει κυρώσεις σε αυτούς που δεν δουλεύουν στο κράτος. Τι μας λέει το Σύνταγμα? Ας το διαβάσει λοιπόν και να μην κοροϊδεύει την κοινωνία. Το Σύνταγμα είναι εκείνο το οποίο επιτάσσει την απόλυση και την τιμωρία του υπαλλήλου. Αλλά όταν αφήνει να ελεγχθεί ο υπάλληλος από υπηρεσιακά και άλλα συμβούλια τα οποία
είναι εξορισμού εναντίον της κοινωνίας και υπέρ της προσέγγισης του κράτους ως ιδιωτικού χώρου, τι θα γίνει? Θα παράγει μάτι, θα παράγει τέμπη, θα παράγει καταστροφές. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Αυτό δεν θέλει κανείς να το αντιμετωπίσει. Ξέρετε, δεν έχουμε στην ιστορία μας χειρότερη κατάσταση πολιτικού προσωπικού από το σημερινό. Να το συγκρατήσουμε αυτό. Θέλω, κύριε Κοντογιώργη, να επιμείνω λίγο στο πώς εσείς αποκωδικοποιείτε το αποτέλεσμα των εκλογών στην Ελλάδα την Κυριακή το βράδυ. Ο μεγάλος δείκτης είναι η αποχή, η οποία μπορεί να μην είναι ενιαία, στην πλειοψηφία της φαίνεται να είναι μια στάση όμως. Παραλαμβάνω, χωρίς να την αποκλείσω. Πολιτική πράξη, κύριε Σαχίνη. Α, θεωρείτε. Ακόμα και αυτοί που αδιαφορούν διότι το θεωρούν είτε μάταιο, είτε καλύτερα να ασχοληθούν με τα δικά τους για να επιβιώσουν ή να κάνουν τις δουλειές τους. Είναι βαθιά πολιτική πράξη η αποχή. Δεν είναι αδιαφορία για τα κοινά. Μιλάω πολύ συχνά με ανθρώπους οι οποίοι μου λένε και τι να πάω να ψηφίσω. Και του λέω γιατί δεν πας. Και διαπιστώνεται ακριβώς ότι δεν πάνε και αυτοί που θέλουν να ιδιωτεύσουν, διότι θεωρούν ότι δεν υπάρχει δημόσιος χώρος να λειτουργήσουν, να υπηρετήσουν, να σκεφτούν, να τους εμπνεύσει. Πώς αποκωδικοποιείτε λοιπόν το αποτέλεσμα των εκλογών? Το αποτέλεσμα στοιχειοθετεί συνολική εκδήλωση αμφισβήτησης και απονομιμοποίησης όχι μόνο των πολιτικών που ακολουθήθηκαν αλλά και ακολουθούνται, αλλά και του πολιτικού συστήματος που τις παράγει, άρα του πολιτικού προσωπικού. Δεν υπάρχει κομματικό σύστημα, μην ακούτε, είναι οι υποτιθέμενοι ηγέτες οι οποίες κάνουν ό,τι θέλουν, πάντα κάνανε, αλλά υπήρχε όμως μια κρίσιμη μάζα αξιόλογου ιδιωτελούς αλλά αξιόλογου προσωπικού που μπορούσαν να συνομιλούν. Δείτε ποιους, κύριε Σαχίνη, έχουν συμβούλους οι πρωθυπουργοί, οι πολιτικοί αρχηγοί από την εποχή που τέλειωσαν οι μεγάλοι δεινόσαυροι. Από τον Καραμανλή, το Σιμίτη, τους επόμενους όλους, μέχρι σήμερα. Δηλαδή τα αποφλιάδια της κοινωνίας, αυτούς τους οποίους δεν τις παίρνατε ούτε ως κυπουρούς. Δεν αντέχουν τις προσωπικότητες που θα μπορούσαν να παραγάγουν έργο και να τους ωφελήσουν. Διότι δεν αισθάνονται ότι έχουν να αφήσουν κάτι στην ιστορία. Θεωρούν δηλαδή ότι η συγκέντρωση εξουσίας είναι το ζητούμενο και όχι να μείνουν στην ιστορία με ένα έργο που θα αποτυπωθεί ως μεταφορά της κοινωνίας τους στο μέλλον. Δεν το αισθάνονται αυτό. Γι' αυτό και είναι κρίσιμο να συγκρατήσουμε την αντίληψη ότι η πλειοψηφία είναι τυραννική προς τις μειοψηφίες. Ή το άλλο που λέγανε προηγουμένως, ότι δεν κυβερνούν με βάση τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή με την πλειοψηφούσα βούληση της κοινωνίας. Τότε με ποια βάση κυβερνούν? Με βάση τα ειδικότερα συμφέροντα με τα οποία συνομιλούν και που δέχονται στο γραφείο τους. Αναλογίζεστε, πάρτε το ως παράδειγμα, εάν ένας μεγαλόσχημος τηλεφωνήσει στον Υπουργό, νομίζετε ότι ο Υπουργός δεν θα σηκωθεί και ας μην είναι παρόν από την καρέκλα του και θα στέκεται στο ένα πόδι για να τον ακούσει? Αν εσείς, εγώ, οποιοδήποτε άσημος πολίτης, έχουμε το θράσος να επικοινωνήσουμε με τον Υπουργό, τι θα κάνει? Θα πάθει εγκεφαλικό από την αντίληψη του θράσους που έχουμε να θέλουμε να επικοινωνήσουμε μαζί του, εκτός από την περίοδο των εκλογών. Αυτό σημαίνει, κύριε Σαχίνη, οι πολιτικές που διαμορφώνονται είναι πολιτικές συσχετισμών μεταξύ οικονομίας, κοινωνίας και του πολιτικού προσωπικού που τις συμπυκνώνει. Αν λοιπόν το πολιτικό προσωπικό παίρνει εύσημα και πολιτεύεται με βάση τους άμεσους συνομιλητές του, που δεν είναι η κοινωνία, τότε η κοινωνία πώς θα παραγάγει πολιτική? Το ίδιο βλέπουμε ότι συμβαίνει σήμερα
και στη σχέση του κέντρου, δηλαδή της Αθήνας και της επικράτειας. Γιατί να αναπτύξουν πολιτικές επικράτειας? Ερημώνει η επικράτεια και χαίρονται και πάνε να την θεσμοθετήσουν έτσι ώστε να μην ανακάμψει ποτέ, να γίνει έρημη χώρα. Και μάλιστα τώρα, για να πραγματοποιήσουν άλλη μία εξαέρωση του πλούτου των Ελλήνων που επένδυσε στην ιδιωτική ιδιοκτησία. Αυτό είναι μια αντίληψη η οποία δεν έχει να κάνει με την κοινωνική πραγματικότητα ούτε με το πολιτισμικό μέρος. Αν μου επιτρέπετε, για να δείτε το βαθμό της κατάρρευσης και της τροφή που υπάρχει, γιατί εδώ τέθηκαν μερικά ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την πολιτισμική βάση αυτής της χώρας, δηλαδή τη σχέση που έχει η ηγεσία με αυτή τη χώρα. Κύριε Κοντογιώργη, δίνεται και μία προέκταση σε όλη αυτή την κατρακύλα, την παρακμή, με πολιτιστικά, πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Τι θέλετε να πείτε? Προσέξτε λίγο. Να πάρουμε τα παραδείγματα των δύο πολιτικών ηγετών που έχουμε σήμερα. Τι να χαρακτηρίσω από τον υποτιθέμενο αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Είναι μια σουργελώδης κατάσταση, ένα ούφο το οποίο μάλιστα κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην ελληνική διασπορά, διότι εγώ γνωρίζω μια άλλη διασπορά με υψηλό επίπεδο παρουσίας στις χώρες τους και με υψηλή πολιτισμική διάσταση και γνώση των πραγμάτων. Εάν στο πρόσωπο του κυρίου αυτού, του κυρίου Κασελάκη, αποτυπωθεί η έννοια της ελληνικής διασποράς, πρέπει να την ξεχάσουμε. Αυτή είναι η ελληνική διασπορά. Πρέπει δηλαδή να σκεφτούμε ότι η δική του παρουσία έχει να κάνει με τη συνομιλία που θα έχει και θα την προβάλλει με το σκυλάκι του ή με τον σύζυγό του ή με όποιον και μας το παρουσιάζει ως πρότυπο. Δεν έχει μάθει, δεν τον δίδαξε κανείς ότι οι κοινωνίες βασίζονται σε μία πολιτισμική βάση η οποία ενσωματώνει βεβαίως και κάθε ιδιαιτερότητα, διότι οι κοινωνίες είναι πολλά, αλλά όμως μέσα σε αυτά τα πολλά υπάρχει ο γενικός κανόνας, έτσι είναι και στη φύση ξέρετε, και υπάρχει και η εξαίρεση με όρους απόλυτης προστασίας του κανόνα. Εδώ έχουμε το αντίθετο. Αλλά ας έρθουμε στον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος, αν θέλετε, αποτέλεσε και τη μεγάλη απογοήτευση σε πολλούς που θεωρούσαν ότι επειδή είναι από μια ιστορική οικογένεια και με αστικούς τρόπους θα μπορούσε να έχει μια άλλη καλλιέργεια. Αλλά φαίνεται ότι έφερε στην Ελλάδα και συνομιλεί με όλους εκείνους τους οποίους τους έχω αποτυπώσει με την περίπτωση ονομάτων, αν θέλετε. Δείτε όταν ήταν να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια ποιους έβαλε στην Επιτροπή, επιλεγμένη με πολύ μεγάλη προσοχή, στην Επιτροπή για να οργανώσουν τα 200 χρόνια. Για να μην αναφερθώ στην υπόθεση του εορτασμού της Σαλαμίνας και άλλων τεινών. Αυτό αποτυπώνεται και με τη λατρεία που έχει σε έναν Άγγλο ιστορικό, ο οποίος, διαβάστε το τελευταίο του βιβλίο, έχει σημασία, μας έδειχνε τα έργα του ο κύριος Πρωθυπουργός πάνω στο γραφείο του και τον δεχόταν για να συνομιλήσουν, για να δώσει δηλαδή γραμμή για το τι θεωρεί ελληνική κληρονομιά και ελληνική συνέχεια ή ελληνικό παρελθόν, τον κύριο Μπίτον. Εάν διαβάσετε το τελευταίο βιβλίο του κυρίου Μπίτον, δεν μιλάει για ελληνικό έθνος, για ελληνισμό, μιλάει για ελληνόφωνους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Την αντίληψη ότι θα ιστορίσουμε τον ελληνισμό με βάση τα πεπραγμένα του ξενοκίνητου και ξενοεδαφικού κράτους και όχι με τα πεπραγμένα του ελληνισμού. Γιατί αν, κύριε Σαχίνη, κρίνουμε τα πεπραγμένα του κράτους με βάση τα πεπραγμένα του ελληνισμού, να είστε βέβαιος ότι αυτό το κράτος έπρεπε
δηλαδή το πολιτικό σύστημα του κράτους, έπρεπε να έχει ήδη εκλείψει από την αρχή του. Όχι να είναι μια πολιταρχία και στη συνέχεια αυτό που είναι το έκφυλο ομοίωμα της δυτικής εξέλιξης, αλλά αυτό να πάει στα τελευταία σημεία του Κιάδα, για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτό που ήταν ο ελληνισμός μέχρι και τον 19ο αιώνα, δηλαδή με όρους δημοκρατίας, συνάντησης της κοινωνίας με την πολιτική. Το έχετε διδαχθεί στο πολιτικό σύστημα, κύριε Σαχίνη, αυτό? Όχι βέβαια, γιατί αν το πληροφορηθούμε είναι σαν τον πλανήτη των Πυθίκων, που έκρυβαν τα υπόγεια των Μετρό και άλλων στους Πυθίκους που κυριάρχησαν, γιατί αν τα μάθαιναν θα καταλάβαιναν ότι υπήρχε κάποιος ανώτερος πολιτισμός που ήταν υποδέστερος και επομένως έπρεπε να τον μιμηθούν αντί να τον έχουν εξαφανίσει. Αυτό λοιπόν, αν προσθέσουμε σε αυτό και το ενδιαφέρον σημείο του σε ποιους δίνει λογαριασμό, θα θυμάστε ότι έφερε εδώ και τον προέβαλε με πίσω του τον Παρθενώνα, τον κύριο Χαράρη. Ξέρετε τι είναι ο κύριος Χαράρη? Αυτός που μας λέει ότι όταν πλεονάζουν οι άνθρωποι ως αναγκαίο εργατικό προσωπικό, πρέπει να δούμε τον τρόπο να τους εξαφανίσουμε. Αυτός που μας λέει ότι δημοκρατία είναι να μπορώ να ψηφίζω τον πρωθυπουργό μου, να επιλέγω τη γυναίκα μου και το που θα πάω να φάω, σε ποιο εστιατόριο. Δεν γνωρίζει δηλαδή τη διαφορά μεταξύ ατομικής και πολιτικής ελευθερίας. Γνωρίζει μόνο αυτό. Δηλαδή είναι το απόλυτο σκοτάδι του 18ου αιώνα. Αλλά είναι όμως αυτό που διδάσκει η ηγεμονία των αγορών. Αυτό που του επέτρεψε του Πρωθυπουργού να δώσει έμφαση στην τυραννία της πλειοψηφίας, για να έρθει να προσβάλλει στη μήτρα, στην ουσία της πολιτισμικής συνοχής της χώρας με την νομοθεσία του. Νομοθεσία παραφύσιν, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα σε μία περίοδο να το ρυθμίσει βεβαίως, αλλά είναι δυνατόν να μας λέει ότι η Ελλάδα στο μέσο μιας τεράστιας απειλής από Ανατολάς, με ό,τι συμβαίνει στο Ουκρανικό, στην Ευρώπη και στον κόσμο, η άμεση και σημαντική προτεραιότητα ήταν η νομοθέτηση κατά παρέκκληση της πολιτισμικής συνοχής και των πολιτισμικών σταθερών της χώρας, της υιοθεσίας της παρένθετης μητέρας. Δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε τη γυναίκα ως εμπόρευμα και να της πούμε ότι γέννησες κυρία μου, πάρε τα λεφτά και φύγε και το παιδί είναι δικό μου. Και αυτό το θεωρεί ότι είναι μέρος της κοινωνικής πολιτικής που έπρεπε να ακολουθήσει. Το θεωρεί πρόοδο που έπρεπε να στραφεί εναντίον της κοινωνίας με τέτοιο καταφρονητικό τρόπο. Τη στιγμή που είχαμε τα Τέμπη και δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να πάρει ακόμα μέτρα για να διερωτηθεί γιατί, όπως και ο προηγούμενος βεβαίως, που μόλις έγινε το μάτι, λίγες μέρες μετά μπήκε σε πλοίο εφοπλιστή για να περάσει τον καημό του στη θάλασσα. Το ίδιο συμβαίνει και εδώ. Κύριε Κοντογιώργη, επειδή το ξέρετε ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος πιέζει, παρότι προσπαθείτε να συμπυκνώσετε το λόγο σας, θέλω να σας ρωτήσω, μετά την Κυριακή των εκλογών, καταρχάς όλη η πολιτική αρχηγή, και ενώ όλο το σύστημα το πολιτικό, λέει ότι έχει λάβει το μήνυμα. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι, όταν εσείς ακούτε «έχω λάβει το μήνυμα», τι πραγματικά καταλαβαίνετε? Και θέλω να τα πάμε βήμα-βήμα. Πρωθυπουργός. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι έχει υποστεί μία προσωπική συντριπτική πολιτική ήττα, διότι ούτε ο στόχος έστω του 33% δεν επιτεύχθη με τέτοια μεγάλη αποχή, είναι στο 28, που αν το αποπληθωρήσεις με την αποχή είναι περίπου στο 12, δηλαδή οι υπόλοιποι είναι μεταξύ 4 και 5, για να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Αλλά ας πάρουμε όμως τα νούμερα όσα έχουν δοσμένα. Πρωθυπουργός λοιπόν, τι έχετε να πείτε εδώ? Δεν έλαβε κανένα μήνυμα. Αυτό που είμαι βέβαιος, και αν θέλετε να το συζητήσουμε όταν θα λήξει η περίοδος της διακυβέρνησής του, θα είναι το ίδιο που έκανε μέχρι σήμερα. Προσέξτε λίγο,
σημειολογικά. Αυτό αφορά όλο το πολιτικό προσωπικό. Mm-hmm. Η συζήτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Έθεσε κανείς από το ΚΚΕ μέχρι οποιοδήποτε άλλο κόμμα, βεβαίως προεξάρχοντος του Πρωθυπουργού, ζήτημα δημιουργίας εθνικών ιδιωτικών πανεπιστημίων? Όλη η συζήτηση ήταν αν θα είναι ιδιωτικά ή κρατικά. Κανείς δεν έθεσε το ερώτημα εάν τα πανεπιστήμια θα πρέπει να είναι εθνικά. Θα φέρουμε, λέει, ξένα πανεπιστήμια. Και δεν τρέπονται να το λένε. Αυτός ο βαθμός εθελοδουλίας είναι τρομακτικός. Σημαίνει λοιπόν ότι δεν θα κάνουν τίποτε στο πανεπιστήμιο, όπως και δεν κάνανε μέχρι σήμερα. Σημαίνει ότι η εκπαίδευση θα έχει τα ίδια διδακτικά εγχειρίδια από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο που είχε μέχρι τώρα. Ξέρετε πώς γράφονται τα διδακτικά εγχειρίδια, κύριε Σαχίνη? Το πρόσχημα ότι γίνεται δημόσιος διαγωνισμός είναι η επικάλυψη ότι γίνεται και σε όλα τα σχεδόν τα δημόσια έργα. Δηλαδή θα κάνουμε την δήθεν αφού έχουμε διαγωνισμό, αφού έχουμε ήδη επιλέξει και τους συγγραφείς και τους κριτές. Και πώς μπορεί να περιμένει κανείς από έναν υπουργό παιδείας που μιλάει καταφρονητικά για έναν μεγαλειώδη πολιτισμό που δημιούργησε την εωτερικότητα που είναι το Βυζάντιο, τη στιγμή που εάν του παρουσιάσουν κάτι άλλο ως διδακτικό εγχειρίδιο που θα μιλάει για το Βυζάντιο, θα το απορρίψει. Να το κλίμα λοιπόν. Μην πάμε παραπέρα. Αυτό δεν θα αλλάξει τίποτε. Θέλετε να πάμε στην οικονομία? Ήδη προετοιμάζουν, το καθυστέρησαν, να διαμορφώσουν τους όρους της πλήρους αποξένωσης από την Ήπεθρο. Με τη δήθεν απαγόρευση δόμησης εκτός σχεδίου, με τα δήθεν δασικά, παγκόσμια πρωτοτυπία και πολλά άλλα. Γιατί αυτό? Γιατί θέλουν να αφανίσουν την ιδιωτική ιδιοκτησία με τους δήθεν δρόμους που πρέπει να είναι πρώτου του τάδε κλπ. Τα έχω αναλύσει αυτά. Mm-hmm. Δείξω τι? Ότι εάν η Ελλάδα είναι η Αθήνα, δεν θα πω ότι είναι το Μαξίμου, αλλά ας πούμε ότι είναι η Αθήνα, σημαίνει ότι οι πολιτικές θα είναι συναρμοσμένες με τα συμφέροντα αυτών που είναι εδώ και δρούν εδώ πέρα. Δεν θα ασχοληθούν με την Ήπεθρο, δεν θα ασχοληθούν με την αγροτική ανασύνταξη της χώρας, δεν θα ασχοληθούν με πολιτικές οι οποίες θα έχουν μια ισορροπία. Ας πάνε στη Γερμανία, στη Γαλλία, οπουδήποτε, στην Ιταλία, να δουν πώς είναι συναρμοσμένη με το σύνολο της επικράτειας η ανάπτυξη δημογραφική και άλλη της χώρας. Γιατί εδώ δεν γίνεται αυτό? Γιατί δεν τους ενδιαφέρει? Γιατί πολιτεύονται με βάση τα συμφέροντα τα οποία τους κάνουν να σκέφτονται ότι τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα των Αθηνών. Πείτε μου λοιπόν, σας παρακαλώ, επειδή... Τι είναι το τραγικό, βεβαίως, έτσι? Γιατί το να συζητάμε για τα δικαιώματα αντί να συζητάμε για την ελευθερία είναι ένα μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με την θέση της κοινωνίας μέσα στη χώρα. Άρα εσείς θεωρείτε ότι θα πορευτεί η κυβέρνηση, αν και απονομοποιημένη, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, στην ίδια πεπατημένη, σωστά? Πορευόμαστε με άξονα το σβήσιμο της χώρας και της ελληνικής κοινωνίας, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Δείτε τι συμβαίνει στα μέσα ενημέρωσης, που είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε πώς πολιτεύεται μια κυβέρνηση. Γιατί την μπουκώνουν, γιατί τα μπουκώνουν με χρήμα που θα έπρεπε να επενδυθεί παραγωγικά? Πώς γίνεται με ένα μέσο ενημέρωσης να έχει τεράστια χρέη και να επιβιώνει και να παίρνει και χρηματοδοτήσεις από πάνω? Πώς γίνεται το ίδιο το κόμμα να αποφασίζει να παίρνει χρήματα χωρίς να υποχρεούται να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, απολογιστικά, και να έχει καθοριστεί και το πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούν να τα δαπανίσουν? Πώς γίνονται όλα αυτά, κύριε Σαχίνη? Δεν έχουμε δηλαδή δημόσιο χώρο στην Ελλάδα. Είναι εκλόγιμη μοναρχία, αλλά πολύ εκφυλισμένη. Αντιμετωπίζει ως ιδιωτικό χώρο το δημόσιο. Θέλω να μου πείτε και για τους δύο ηγέτες των μεγαλύτερων λεγόμενων κομμάτων της αντιπολίτευσης, οι οποίοι επίσης λένε ότι πήραν το μήνυμα και ανοίγει μια συζήτηση, του ενός η αμφισβήτησή του από διαδόχους, του άλλου αν θα πρέπει να μπει σε μια συζήτηση περί σύμπραξης δυνάμεων κεντροαριστεράς, το ίδιο ακούγεται και στο τρίτο κόμμα. Πώς τους κρίνετε? Προσέξτε λίγο,
πώς θα εξοικονομήσουμε την παρουσία μας για να διασώσουμε τον εαυτό μας είναι. Αλλά δείτε ποιοι συνομιλούν και με ποια βάση. Εάν η λεγόμενη Νέα Αριστερά, η οποία εξαερώθηκε με έναν απίθανο τύπο που ήρθε σε μια μέρα για να προβάλλει ως πολιτική την ιδιαιτερότητά του, πολιτική για τη χώρα, που τον ρωτούσαν τι γνωρίζεις για τη χώρα και έλεγε δεν γνωρίζω, θα μάθω, προσέξτε, θα μάθει. Είναι σαν να παίρνετε κάποιον που δεν έχει ιδέα από αγροτικά και να του πείτε να πάει ένα σπύρι, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, σας κατέστρεψε. Σκεφτείτε τον λοιπόν αυτόν τον απίθανο τύπο να πηγαίνει να συνομιλεί με τον Ερντογκάν. Θα τον φυσήξει λίγο και θα γίνει μπαλόνι με αέριο μέσα. Θα εξαερωθεί. Λοιπόν, τι συζητάνε. Αυτός ο τύπος εξαφάνισε, γιατί ήταν αναμενόμενο, όλους εκείνους οι οποίοι συγκροτούσαν τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι εξαφανίστηκαν και εκλογικά. Με αυτούς θα συμπράξει. Πώς θα συμπράξουν. Ή με την άλλη πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Παρατηρήσατε ποιοι αμφισβητούν τον παρόντα αρχηγό. Ο γιος του παλαιού πρωθυπουργού, δεν ξέρω αν εσείς θα τον παίρνατε, θα τον προσλαμβάνατε για Κυπουρό, αλλά εγώ δεν θα τον προσελάμβανα, γιατί δεν έχει τις ικανότητες το παιδί, αλλά συγχρόνως διότι είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει με την αντίληψη της Μυκόνου. Δηλαδή αυτού του κλίματος. Αυτός ο άνθρωπος τι θα κάνει άραγε, θα γίνει ηγέτης πάνω στον προηγούμενο ηγέτη που θα μπορούσε να είναι ένας καλός φτηνοτρόφος στα ορεινά της Κρήτης, ίσως και επιτυχημένος. Ποιοι διαγωνίζονται για να γίνουν ηγέτες αυτής της χώρας με ελπίδες να κυβερνήσουν σε μια χώρα που φθήνει, που αντιμετωπίζει υπαρξιακό πρόβλημα, αλλά που έχει μια ιστορικότητα πολιτισμού, την οποία την αγνοούν, αλλά που αναλογιστείτε, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να γίνουν ηγέτες, φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες σε μια χώρα που υπήρξαν Περικλίδες, Αριστοτέλιδες, Μεγαλέξανδροι, Καποδίστριες. Για αναλογιστείτε την κατάντια, τον εκφυλισμό δηλαδή αυτής της χώρας με άξονα το πολιτικό σύστημα. Ζούμε, κύριε Σαχίνη, σε μια πραγματικότητα όπου η Ελλάδα του πολιτισμού και του μόχθου βρίσκεται αντιμέτωπη με την Ελλάδα της ασχήμιας, όλων αυτών των παρασίτων που θέλουν να ζουν στις πλάτες τους και να τη λαιλατούν. Δεν άλλαξε τίποτε από το κράτος και δεν θα αλλάξει. Εάν θέλει ένας πολιτικός, αν ο κύριος Μητσοτάκης έλαβε το μήνυμα, θα πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα, να αλλάξει τη σχέση κέντρου επικράτειας, να φτιάξει ένα σύνταγμα που θα αισθάνεται την ανάσα της κοινωνίας, το πολιτικό προσωπικό, και συγχρόνως θα πάρει στις πλάτες του τις ανάγκες της κοινωνίας, τα συμφέροντα της χώρας και θα τα πάει μπροστά. Αλλά με συγχωρείτε, αυτό δεν θα το δω δυστυχώς, και μάλιστα με πολύ μεγάλο φόβο είναι αυτός που αν θέλετε διαπραγματεύεται με όρους αποτελεσματικότητας τη γαλάζια πατρίδα. Οι κινήσεις που έχει κάνει δεν διακρίνονται από τον φόβο τι θα πει η κοινωνία, αλλά από την αλαζονία ότι θα την αγνοήσει. Αυτό δηλαδή που δεν κάνανε οι προηγούμενοι και άφηναν τα πράγματα να σύπονται, δεν το αντιμετωπίζει έτσι, διότι δεν αισθάνεται ότι έχει να δώσει λογαριασμό σε κανέναν. Και γι' αυτό το λόγο διαπιστώνουμε ότι έχει αποσυνδέσει την τύχη του Κυπριακού, που αν η Κύπρος αποσυνδεθεί από την Ελλάδα, η Ελλάδα θα έχει σύνορα στα 6 μίλια από το Λιτόχωρο, και βλέπουμε ήδη ότι το αντίτιμο των μη παραβιάσεων από την πολεμική αεροπορία της Τουρκίας έχει μυστικά.
Φέρω δύο μόνο, κύριε Σαχίνη, για να το κλείσουμε αυτό, γιατί συνέχεται όμως με τους φόβους και των Μακεδόνων και του ελληνικού λαού απέναντι στο τι υφαίνεται πίσω από τις πλάτες του. Πρώτα-πρώτα έχει αδειάσει από τα βαριά οπλικά συστήματα που φοβόταν η Άγκυρα, το Αιγαίο, δηλαδή αποσύνδεσε την έννοια του αεροπλανοφόρου που συνιστά κάθε νησί στο Αιγαίο από την άμυνά του, και συγχρόνως βλέπουμε ότι αδειάζει και από την ελάχιστη, αντί να ακολουθήσει αντίθετη πολιτική προς τις μικρονησίδες, αδειάζει και από τα πρόβατά τους. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν δεν έχει ένα νησάκι ζωή, δεν υπολογίζεται για την υφαλοκρηπίδα. Την ΑΟΣ, μάλιστα. Τα χωρικά, για την ΑΟΣ και για όλα. Μάλιστα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι πολύ ενδιαφέροντα για να δούμε γιατί δεν θα αλλάξει. Έχει ατζέντα την οποία νομίζει ότι μπορεί να την επιβάλλει. Ας την επιβάλλει, θα είναι συμμέτοχος σε αυτό που θα συμβεί και που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Δεν θα γίνει μεγάλος ηγέτης, αλλά θα είναι ο ηγέτης της ιδεολογίας του τύπου Σιμίτη, αν θέλετε να τον αποτιμήσουμε με εθνικούς όρους. Θέλω να σας ρωτήσω, πιστεύετε ότι δεν ιδρώνει το αυτή των πολιτικών με τέτοιο ηχηρό μήνυμα της περασμένης Κυριακής? Δηλαδή λέτε αλαζονία, στάση υπεράνω, δεν πιστεύετε ότι κάπου κόβονται τα φτερά? Κάτι λέει ο πολίτης αυτή τη στιγμή. Ναι, κοιτάξτε, πάρα πολλές φορές στο παρελθόν στην Ελλάδα κατέρευσε το πολιτικό σύστημα, αλλά το κράτησαν εκεί που είναι, δεν το άλλαξαν, διότι το θεωρούν δικό τους. Δεν θεωρούν ότι έχουν χρέος απέναντι στη χώρα. Η χώρα την αντιλαμβάνονται κατά τη δική τους αντίληψη και όχι κατά την αντίληψη της κοινωνίας. Εάν, κύριε Σαχίνη, ο τωρινός πρωθυπουργός είχε ελάχιστη αντίληψη πολιτισμικής και κοινωνικής συνέπειας προς τη χώρα, θα έπρεπε να είχε προσαγάγει στη δικαιοσύνη τους υπαίτιους της λαιλασίας και της καταστροφής της. Δεν έπραξε τίποτε. Μάλιστα έχει υπουργούς οι οποίοι είναι συμμέτοχοι σε αυτή την υπόθεση. Θα σας αναφέρω έναν, να μιλήσουμε, αφού μιλήσαμε τόσες φορές σήμερα με ονόματα, ας μιλήσουμε για συγκεκριμένα. Ο κύριος Θεοχάρης ήταν μπροστά μου πολλές φορές στην περίοδο των μνημονίων και του έλεγα στις αρχές, και του έλεγα γιατί δεν ψάχνετε τους λογαριασμούς των πολιτικών μέσα από την Τράπεζα της Ελλάδος που τα έχετε όλα και να δείτε τι συνέβη και γιατί φτάσαμε εδώ, μέσα από τέτοια απλά παραδείγματα. Με κοίταγε σαν χάνος. Λοιπόν, είναι εκεί που είναι. Η κυρία Σακελαροπούλου, επειδή απάλλαξε τον κύριο Παπακωνσταντίνου για την κακουργηματική πράξη της λίστας Λαγκάρτ και επειδή έκανε και άλλα πράγματα που δεν χρειάζεται να τα συζητήσουμε τώρα, έγινε πρόεδρος. Ποιος τιμάται λοιπόν? Ποιοι είναι εκείνοι που τον συμβουλεύουν για τα εθνικά θέματα, κύριε Σαχίνη? Το ΕΛΙΑΜΕΠ? Ή μήπως κάποιοι οι οποίοι θα είχαν τις προϋποθέσεις να σκεφτούν εθνικά για το πώς, με τους όρους της αποτροπής, πώς θα λύσουν τα προβλήματα με την γειτονική χώρα? Κύριε Κοντογιώργη, επειδή φτάνουμε προς το τέλος, το κράτησα για το τέλος, το υπενυχτήκατε όμως ευθέως εσείς. Φέτος βεβαίως κοντεύουμε να το ξεχάσουμε. Έχουμε 50 χρόνια αποκατάστασης της πολιτικής τάξης πραγμάτων στη χώρα, μεταπολίτευση δηλαδή, και αυτή η μεταπολίτευση εδράζεται πάνω σε μια μεγάλη προδοσία που οδήγησε σε εισβολή και κατοχή ενός σημαντικού τμήματος της κυπριακής δημοκρατίας. Θα μείνω στο τελευταίο. Ο Ερντογάν βγήκε χέρι-χέρι με τον μεγάλο υποτίθεται αντίπαλο, τον κεμαλιστή αρχηγό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, τον Οσγκύρ Οζέλ, και ανακοίνωσαν ότι 20 Ιουλίου θα πάνε από κοινού στα κατεχόμενα να γιορτάσουν την ειρήνη και την απελευθέρωση και το ψευδοκράτος. Αναρωτιέμαι, σε αυτά τα 50 χρόνια που η ελληνική δημοκρατία, η τρίτη ελληνική δημοκρατία, πατά πάνω σε μια προδοσία με πολύ αίμα για την Κύπρο, δεν θα έπρεπε όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό να πάει στην Κύπρο να συμπενθήσουν
αντιστοίχως με την κυπριακή πολιτική ηγεσία, δεν την βγάζω απ' έξω, και να επαναδιατυπώσουν το ζήτημα της Κύπρου, που εσείς έχετε πει ότι πέρα από θέμα εισβολής και κατοχής, έτσι όπως εξελίσσεται, θα έπρεπε να είναι καταρχάς μείζον θέμα της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μείζον θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι είναι συγκροτησιακός εταίρος, αλλά και μείζον θέμα εθνικής ασφάλειας. Χωρίς την Κύπρο δεν υπάρχει Ελλάδα, κύριε Σαχίνη. Όταν θέσετε το ερώτημα σε έναν έντιμο στρατιωτικό και τον ρωτήσετε σε 10 χρόνια η Ελλάδα θα μπορεί να αντιμετωπίσει όπως πορεύεται την Τουρκία, σας λέει όχι μόνο σε 10 αλλά ούτε σε 5. Διότι η Τουρκία και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας έχουν εθνική στρατηγική. Μπορεί να σκοτώνονται μεταξύ τους, αλλά η Τουρκία είναι πάνω απ' όλα. Είναι σε αρμονία με το εθνικό ζήτημα της Τουρκίας, δηλαδή με τη βούλησή της να γίνει περιφερειακός τουλάχιστον, αν όχι και παγκόσμιος ηγεμόνας. Μόλις αυτές τις μέρες την κάλεσαν στη G7. Εμάς που μας καλούν, κύριε Σαχίνη, να πάρουμε, καθώς θα περνάει το σκουπιδιάρικο, τα υπόλοιπα από τις αυλές των ηγεμόνων, να τα βάλουμε στο αυτοκίνητο των σκουπιδιών. Αυτό τους απασχολεί. Οι κύριοι λοιπόν της πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας έχουν στρατηγική ολικής κατοχής της Κύπρου και βεβαίως ημοιοποίησης της Ελλάδας. Αν θα έπρεπε συμβολικά να κάνουν κάτι ή της πολιτικής ηγεσίας, θα έπρεπε όλοι μαζί στην επέτειο, αντί να πάνε στη δεξίωση για να γιορτάσουν και να φάνε καλά και να κάνουν κοινωνικές σχέσεις, να πάνε στην Κύπρο εκείνη την ημέρα και να θέσουν από εκεί το πρόβλημα εισβολής και κατοχής. Πρέπει να θέσουμε σε άλλη βάση τα ελληνοτουρκικά. Βάση ανάσχεσης, αλλά βάση ισορροπίας δυνάμεων, άρα οικονομικής, κοινωνικής ανάπτυξης και πολιτισμικής συνοχής της χώρας και συγχρόνως διεθνών συμμαχιών. Γιατί έχω πει ότι η Τουρκία, εάν δεν ελέγξει την Ελλάδα και την Κύπρο, δεν μπορεί να γίνει υπερδύναμη. Θα έχει πάντα το πρόβλημα της Ρωσίας, που δεν μπορεί να έχει δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές, διότι δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα. Αυτά όμως είναι ψηλά γράμματα, κύριε Σαχίνη. Και βλέπετε ότι η επίσημη στρατηγική σήμερα δεν είναι μια αμυντική θωράκιση της Κύπρου, μια διπλωματική προβολή αυτού που είναι το κεντρικό ζήτημα. Η Κύπρος είναι το κλειδί για να ελέγχεται ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή από τη Δύση και από τους άλλους, όποιοι θέλουν να ηγεμονεύσουν. Υπάρχει κανείς που πήγε να το θέσει αυτό στις υπερδυνάμεις, να θέσει δηλαδή μια άλλη ατζέντα στρατηγικής για το Κυπριακό και για τα υπόλοιπα? Όχι βέβαια. Τα κρύβουν κάτω από το χαλί, γιατί περιμένουν ότι θα κατευνάσουν την κατάσταση όσο αυτοί κυβερνούν και να αφήσουν το λογαριασμό στους επόμενους. Οι επόμενοι θα εξαναγκαστούν κάποια στιγμή να υπογράψουν και αυτοί νομίζουν ότι θα βγουν καθαροί. Δεν θα βγουν καθαροί. Θα έχουν ήδη προδώσει αυτό για το οποίο ετάχθησαν, δηλαδή να υπερασπιστούν τα κοινωνικά, πολιτισμικά και εθνικά συμφέροντα της χώρας. Δεν θα ήταν μιας πρώτης τάξης ευκαιρία, με αυτό θέλω να κλείσουμε, φέτος που είναι 50 χρόνια, που είχαμε ευρωεκλογές, να επανασυνδεθεί το ζήτημα της Κύπρου και με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εσείς έχετε γράψει, έχετε αρθρογραφήσει, έχετε επιχειρηματολογήσει, γιατί είπατε ότι είναι από τα ζητήματα που θα έπρεπε να είναι υπαρξιακό για την ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κάτω-κάτω της γραφής, κατεχόμενο είναι και ευρωπαϊκό έδαφος αυτή τη στιγμή, για να λέμε και να καταλαβαινόμαστε. Και να μην είναι ένα τρίγωνο μεταξύ Τουρκίας, Αγγλίας, Ελλάδας, το τι θα πούν οι Αμερικανοί, και να βάζουμε και τις λεγόμενες δύο κοινότητες, ενώ μιλάμε για την Κύπρο. Προσέξτε λίγο. Προφανώς και θα καλούσα τους ακροατές μας να προμηθευθούν το τελευταίο τεύχος των τετραδίων των εκδόσεων στο Χαστής,
έχει περί τους 30 μέσα συγγραφείς, μεταξύ των οποίων και δικό μου κείμενο, αφιερωμένο στα 50 χρόνια της κυπριακής κατοχής και εισβολής. Εκεί λοιπόν επικαλούμε και μία μαρτυρία. Είχα γράψει ένα κείμενο που ήταν να δημοσιευθεί στο Μοντ, τη γαλλική εφημερίδα, για την πώς πρέπει να πολιτευθεί η Κύπρος εν ώψη της έναρξης διαπραγματεύσεων της Τουρκίας. Και λέω, η Κύπρος είναι θεσμικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υπογραφή της δηλαδή αποτελεί όρους της εγκυρότητας των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νοείται να μην αναγνωρίζεται η υπογραφή από αυτόν που θέλει να είναι συνομιλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, να δηλώσει ότι ευχαρίστως θα προσέλθουμε, να υπογράψουμε και να διαπραγματευτούμε υπό τον όρο ότι θα μας αναγνωρίσει την υπογραφή μας. Αυτό το είχα θέσει στον τότε Γάλλο και Γερμανό πρέσβη και μου λένε, εάν το κάνετε και το παίξουν οι Κύπροι με την αναγκαία αποφασιστικότητα, να είστε βέβαιος ότι τα πράγματα στους συσχετισμούς μεταξύ της Κύπρου και της Τουρκίας θα αλλάξουν στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, ποιος δεν το επέτρεψε να δημοσιευθεί το άρθρο στο Μοντ, κύριε Σαχίνη? Ο τότε, με τη μεγάλη πράξη που έκανε, αλλά που δείχνει αυτό που θα σας πω και τα όρια του, ο κύριος Παπαδόπουλος. Τον κάλεσα, ρώτησα το Μοντ, ήταν να επισκεφθεί τότε το Παρίσι. Και του λέω, επευκαιρία να ειδοποιήσω τον πρόεδρο Παπαδόπουλο, δεν τον γνώριζα, θα έστειλα μήνυμα μέσω τρίτου, να δώσει μια συνέντευξη για να γίνει μεγαλύτερη προβολή της παρουσίας του εκεί. Και μου λέει ναι. Λοιπόν, του κοινοποίησαν, τους είπα, και κοινοποίησαν και το άρθρο μου για να συνοδεύσει τη συνέντευξη του Προέδρου και ζήτησε να μην δημοσιευθεί. Προσέξτε λίγο. Όταν χάνει κανείς τέτοιες μεγάλες ευκαιρίες, σημαίνει ότι, παραδείγματος χάρη, το πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό γίνεται μειονέκτημα. Και αυτό συνέβη στην περίπτωση της Κύπρου. Θα μπορούσε μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει επιληθεί το Κυπριακό και έγινε τώρα το μεγάλο πρόβλημα. Πιέζουν την Κύπρο να αποδεχθεί έναν ανίκιο συμβιβασμό. Θυμάμαι, κύριε Σαχίνη, το διάλογο που είχε ο Ερντογκάν με την αντιπολίτευση στις αρχές της εισόδου της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έλεγε λοιπόν ότι η Κύπρος τώρα έχει γίνει μέρος του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορούμε να παίξουμε τους ίδιους ρόλους που θα παίζαμε εάν δεν ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμαινε δηλαδή ότι είχε αντιληφθεί ότι έπρεπε να δοθεί λύση στο Κυπριακό. Συμβατεί με το ότι ήταν ευρωπαϊκό έδαφος. Τώρα μπορεί να διεκδικήσει η Κύπρος, αν δεν αλλάξει ρότα, κάτι τέτοιο? Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα λοιπόν, ότι δεν έχουμε στρατηγική. Και όταν υπέγραψα, έπεισα τον τότε πρόεδρο Κυπριανού και τον υπουργό παιδείας τον Χριστοφίδη και υπογράψαμε μνημόνιο, εγώ ως Πρίτανης, να συστήσουμε στην Κύπρο ένα κέντρο μελέτης και προβολής του κυπριακού προβλήματος και των πιθανών λύσεων, των επιπτώσεων τους, όπως επίσης και μια τράπεζα δεδομένων, να έχουν αρχείο δηλαδή και να ξέρουν τι λέει και τι δεν λέει η κάθε χώρα που ενδιαφέρεται, και να διαμορφώνουν έτσι στρατηγικές, δεν έκαναν τίποτε. Ξέρετε γιατί? Μου το είπε ο πρώην πρόεδρος Αναστασιάδης. Διότι θα μας δέσμευε πολιτικά. Είναι ο ίδιος λόγος που δεν δημιουργούν και εδώ αντίστοιχους θεσμούς. Διότι το μάτι τους και το αυτί τους το έχουν στημένο σε αυτούς οι οποίοι θα τους υποδείξουν τι θα κάνουν. Δεν αισθάνονται ότι μπορούν να κάνουν πολιτικές τύπου Ισραήλ. Να κάνουν μια ολόκληρη υπερδύναμη να σύρεται πίσω από τις αποφάσεις της, τις πολιτικές της, όποιες και να είναι. Αντί να ρωτάνε τι να κάνουμε και να πάνε να το κάνουν. Ως παρακολούθημα εθελοδούλων.
Αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα της Ελλάδας, το πολιτικό της προσωπικό. Είναι ξένο σώμα προς τη χώρα. Γιώργος Κοντογιώργης, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συζήτηση Παρασκευή πρωί. Καλημέρα κύριε Κοντογιώργη από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλημέρα και σας ευχαριστώ πολύ.